Κυριακές βρισκόμαστε στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Και ίσως είναι ένα από τα κεφάλαια της βίβλου τα πιο κορυφαία, τα πιο μεστά από νοήματα. Και να σας πω την αλήθεια, νιώθω ότι το αδικό. Πολλές φορές νιώθω ότι το νόημά του βρίσκεται λίγο πέρα από τις δικές μου ικανότητες να το συλλάβω. Αλλά κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αυτό, με αυτό τι εννοώ, αδελφοί. Μην νομίζετε ότι επειδή το ακούσατε μια φορά να κηρύτεται ότι το καταλάβαμε, πάμε παρακάτω. Δεν πάμε παρακάτω. Εδώ ήδη αγγίζουμε πολύ βαθιά σημεία. Πριν δύο Κυριακές είδαμε ότι ενώ εμείς ως αμαρτωλοί είμαστε εγκλωβισμένοι στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, ανίκανοι να κάνουμε κάτι για να σώσουμε τον εαυτό μας, ο Θεός μας έδωσε το πνεύμα της ζωής, το πνεύμα των ζωοποιών, το πνεύμα που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Και το μήνυμα ήταν αυτό, ότι το πνεύμα που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς είναι μέσα σε μας. Ενεργεί μέσα σε μας. Η ίδια εκείνη δύναμη που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς βρίσκεται μέσα σε κάθε πιστό. Την προηγούμενη Κυριακή είδαμε ότι το ίδιο πνεύμα είναι το πνεύμα της υιοθεσίας. Το πνεύμα που βρίσκεται μέσα μας και μας χαρίζει την αυτοσυνειδησία ότι είμαστε παιδιά του Θεού που μπορούν εν πνεύματι να κράζουν «Αβά, ο Πατήρ». Εάν είμαστε λοιπόν τέκνα Θεού, τότε είμαστε και κληρονόμοι του Πατέρα μας. Άρα η προσοχή μας πέφτει πάνω στο μέλλον μας, στη μέλουσα κληρονομιά μας. Και εκεί επάνω, αδελφοί, καθώς σκεφτόμαστε τη μέλουσα κληρονομιά μας, δημιουργείται μια ένταση ανάμεσα στο μέλλον μας και στο παρόν μας. Από τη μια περιμένουμε κάτι μεγάλο στο μέλλον, από την άλλη ζούμε συχνά στο μουντό και δύσκολο, έως οδυνηρό παρόν. Και πώς αντέχουμε λοιπόν αυτήν την αντινομία? Ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το κείμενο που θα δούμε σήμερα μας φαίνει διαρκώς αντιμέτωπος με αυτή την ένταση ανάμεσα στο παρόν που ζούμε και στο μέλλον που περιμένουμε. Και υπάρχουν, θα έλεγα, 6-7 σημεία στα οποία διαφοροποιεί λίγο τη σκέψη του και μας τονίζει διάφορες πτυχές αυτής της αντίθεσης. Το παρόν μας και το μέλλον μας. Ξεκινάω λοιπόν με το εδάφιο με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Το παρόν και το μέλλον, λέει ο Παύλος πρώτα απ' όλα, το παρόν και το μέλλον δεν συγκρίνονται. Δεν μπορεί να συγκριθεί το λίγο που παθαίνουμε τώρα στο παρόν με αυτά που έχει προετοιμάσει ο Θεός για μας στο μέλλον. Διαβάζουμε στο εδάφιο 18 τα εξής. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξαν τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς. Δείτε την αντιπαράθεση εδώ, έτσι. Τα παθήματα του παρόντος καιρού και η δόξα η μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς. Δύο πόλοι. Προσέξτε, δεν είναι απλά παρόν και μέλλον, είναι παθήματα στο παρόν, δόξα στο μέλλον. Παθήματα στο παρόν, ποια μπορεί να είναι αυτά τα παθήματα? Σκεφτείτε μερικά. Μια οικονομική δυσκολία, το να χάσεις τη δουλειά σου, να μην σου βγει ένα σχέδιό σου, να έχεις ένα τύχημα με το αυτοκίνητό σου, να σου σκάσει το λάστιχο στο αυτοκίνητό σου, να σε προδώσει ένας φίλος σου, να πληγωθείς από τον σύντροφό σου, να έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα παντός είδους, τα παιδιά σου, να γκρεμιστεί το σπίτι σου από σεισμό, να χάσεις την υγεία σου, να χάσεις κάποιο αγαπητό σου πρόσωπο. Και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολλά τα παθήματα. Αν δεν ανέφερα κάτι που έχετε βιώσει, σίγουρα έχετε κάτι άλλο μέσα στο μυαλό σας που θα μπορείτε να σκεφτείτε ότι ήταν πάθημα. Θα μπορούσαν να προσθεθούν σε αυτά και τα παθήματα του διωγμού εξαιτίας της πίστης σου. Το να σε κοροϊδεύουν άλλοι, να σε χλεβάζουν, να σε διώχνουν, να σε φυλακίζουν, να σε θανατώνουν, να σε εκτελούν λόγω της πίστης σου. Τα δύο τελευταία δεν γίνονται σε εμάς, αλλά γίνονται σε κάποιους ανθρώπους σήμερα ακόμα. Και γινόντουσαν στην ιστορία πολλές φορές. Όλα αυτά λοιπόν βαραίνουν και δυσκολεύουν τη ζωή μας. Είναι παθήματα και τα βιώνουμε στο παρόν. Και εκτός από τα παθήματα που προκύπτουν επειδή είμαστε συνειδητοποιημένοι χριστιανοί, όλα τα παθήματά μας τα έχουμε κοινά και με όλους τους ανθρώπους, είτε είναι χριστιανοί είτε δεν είναι χριστιανοί. Τι κάνει η υπόλοιπη ανθρωπότητα
για να αντιμετωπίσει τα παθήματα. Εφόσον δεν έχει κανείς πίστη και ελπίδα για το μέλλον του Θεού, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ελπίζει στο παρόν ή να απελπίζεται από το παρόν. Δείτε πώς ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Κάποιοι ζουν με την αλαζονία της νιώτης και της δύναμης. Αποφεύγουν να έρθουν αντιμέτωποι με το γεγονός ότι είναι αδύναμοι και θνητοί. Αυτό με το χρόνο βέβαια φεύγει, γιατί κάποια στιγμή η ζωή ίδια σε φέρνει αντιμέτωπο με την αδυναμία σου και τη θνητότητά σου. Άλλοι θωρακίζονται για να προστατευτούν από τα παθήματα αυτής της ζωής. Και όλη τους η ζωή είναι μια προσπάθεια να προστατευτούν από αυτά τα παθήματα. Να μαζέψω λεφτά για να μην μου συμβεί τίποτα. Να έχω ένα σπιτάκι για να είμαι εξασφαλισμένος. Να κάνω όλα τα σωστά για να μην μου συμβεί κάποια αρρώστια. Και όλες αυτές οι μέθοδοι μπορεί να μην είναι κακές. Μπορεί να είναι απλά καλή διαχείριση των πραγμάτων και σύνεση. Μπορεί να είναι αποτελεσματικά αυτά τα πράγματα για κάποιο καιρό προσωρινά. Αλλά υπάρχουν συμφορές εντελώς απρόβλεπτες. Άνθρωποι οικονομικά προσεκτικοί και υπεύθυνοι, μες στην πρόσφατη κρίση ξαφνικά βρέθηκαν σαν να είχε τραβηχτεί το χαλί κάτω από τα πόδια τους. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικός οδηγός με το αυτοκίνητό σου, αλλά ο άλλος που σε χτύπησε δεν ήταν. Μπορεί να έχεις κάνει όλα τα σωστά για την υγεία σου, και όμως να πέσει σε σένα αυτό το λαχείο. Και μπορεί κάποιες ασθένειες να θεραπεύονται εύκολα, άλλες όμως όχι. Και όταν βλέπεις ότι οι ανθρώπινες δυνάμεις δεν είναι επαρκείς για να σε προστατέψουν, φεύγεις από την ελπίδα του παρόντος και πέφτεις στην απελπισία του παρόντος, χωρίς καμιά άλλη ελπίδα. Εκεί λοιπόν τι θα γίνεις? Εκεί ή θα γίνεις υβριστής και βλάσφημος, υψώνοντας τη γροθιά σου προς τους ουρανούς, θυμωμένος με το Θεό γιατί επέτρεψε να συμβεί αυτό σε σένα και γιατί σε σένα και όχι σε κάποιον άλλον, ή θα πέσει στα βάθη της κατάθλιψης, θα εσωτερικεύσεις το θυμό σου. Εμείς οι χριστιανοί λέμε ότι είναι σωστό και συνετό να είναι κανείς προσεκτικός στη ζωή του, να είναι προσεκτικός με τα οικονομικά του, με την υγεία του, ναι. Αλλά επίσης λέμε ότι η ελπίδα μας δεν είναι εκεί. Η τελική μας ελπίδα δεν είναι εκεί. Η ελπίδα μας είναι η μέλουσα δόξα. Και ο Παύλος λέει ότι όποια κι αν είναι τα παθήματα του παρόντος, όσο δύσκολα κι αν είναι, δεν μπορούν να συγκριθούν με τη μέλουσα δόξα. Θυμάστε ότι είχε πει ότι πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Εδώ μας λέει όμως ότι αυτή η δόξα από την οποία εμείς υστερούμε ως αμαρτωλοί, αυτή η δόξα είναι δική μας. Ανήκει σε μας, παρόλο που τώρα και σήμερα ζούμε στα παθήματά μας. Στην αδυναμία μας, στην ασθένειά μας, στη φθορά. Ποια είναι αυτή η δόξα? Κάποιοι σκέφτονται τη Θεία Παρουσία. Θυμάστε όταν κατέβηκε η δόξα του Θεού στη σκηνή του μαρτυρίου και γέμισε τον τόπο. Όμως αν δείτε την ελπίδα της Παλαιάς Διαθήκης, η ελπίδα ήταν ότι αυτή η δόξα της παρουσίας του Θεού δεν θα είναι μόνο μια τοπική δόξα κάπου σε μια γωνιά του πλανήτη, αλλά θα γίνει μια παγκόσμια δόξα. Η δόξα του Θεού θα γεμίσει όλη τη γη. Όλο το μεγαλείο και η ομορφιά του Θεού θα γεμίσει όλη τη γη. Στον Ισαΐα γράφει: «Έρχομαι δι' να συνάξω πάντα τα έθνη και τας γλώσσας και θέλουν συνελθεί και οι δι' τη δόξα μου». Θα συνάξω όλα τα έθνη για να δουν τη δόξα μου. «Και θέλω στήσει σημείων μεταξύ αυτών και τους εσωσμένους εξ αυτών θέλω εξαποστείλει εις τα έθνη», η Ιεραποστολή. «Εις τας νήσους τας μακράν, ήτινες δεν ήκουσαν την φήμην μου και την δόξα μου». Δεν είδαν τη δόξα μου. Και θέλω συγκηρύξει την δόξα μου μεταξύ των εθνών. Διότι όσοι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλω συνδυαμένοι ενώπιόν μου, λέγει ο Κύριος. Νέοι ουρανοί και νέα γη, στους οποίους θα κατοικεί η δόξα του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Προσέξτε όμως, αδέρφια, ότι αυτή η δόξα όχι μόνο είναι μελλοντική, αλλά είναι αποκαλυπτόμενη, φανερώνεται. Γιατί έχει σημασία αυτό?
Έχει σημασία γιατί αυτό δείχνει ότι δεν θα τη δουν αυτή τη δόξα όλοι. Ποιοι θα την δουν? Θα την δουν αυτοί που την ποθούν. Θα την δουν αυτοί που την νοσταλγούν. Αυτοί που την εκτιμούν. Και δεν αποκλείεται τα παθήματά μας να είναι ένα σχολείο μέσα στο οποίο μαθαίνουμε να εκτιμούμε και να ποθούμε τη μέλουσα δόξα του Θεού. Και θα σας πω γιατί. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε λίγο κάποιον, έναν άνθρωπο έτσι, που ζει το πλείστον της ζωής του για το χρήμα. Ένα παράδειγμα δίνω. Πώς να κερδίσει, πώς να επενδύσει, πώς να βγάλει κάτι παραπάνω, πώς να εξασφαλίσει την οικογένειά του. Ωραία λοιπόν, και ξαφνικά χτυπάει μια μεγάλη οικονομική κρίση και όλοι οι υπολογισμοί του βγαίνουν λάθος. Μιλάω για παράδειγμα, έτσι, μες στη ζωή μας. Του βγαίνουν όλοι οι υπολογισμοί του λάθος. Χάνει χρήμα από εδώ, χάνει χρήμα από εκεί. Ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση. Μπορεί να αντιδράσει με όλους τους πιθανούς τρόπους. Μπορεί να θυμώσει, μπορεί να στεναχωρηθεί, μπορεί να απελπιστεί. Ακόμα και να αυτοκτονήσει, όπως έκαναν κάποιοι επιχειρηματίες. Αν όμως αρχίζει να το σκέφτεται ενώπιον Θεού, ίσως αρχίσει να ανακαλύπτει ότι υπάρχει ζωή και πέρα από το χρήμα. Μπορεί για παράδειγμα μέσα σε αυτή την οικονομική του δυσκολία να είδε πολλούς φίλους να τον εγκαταλείπουν, αλλά ένας φίλος να του μένει πιστός. Και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος που έλεγε όλη του τη ζωή ότι αυτό που έχει υπέρτατη αξία είναι το χρήμα, ξαφνικά λέει το χρήμα δεν μου έκανε τίποτα, η φιλία είναι πολύ πιο σημαντική από το χρήμα. Βλέπετε, το πάθημα τον οδήγησε σε νέες αξίες, σε μια νέα αντίληψη αυτού του κόσμου. Είδε την αξία της φιλίας για την οποία προχτές δεν έδινε δεκάρα τσακιστή. Αλλά τώρα εδώ στο πάθημα ανακαλύπτει ότι είσαι πολύ πιο πλούσιος από τον πλούσιο αν έχεις καλούς γνήσιους φίλους. Λοιπόν αυτή η φιλία, αδέλφια, είναι μία από τις αξίες τις οποίες μας καλεί η Βασιλεία του Θεού. Και έτσι τα μάτια αυτού του ανθρώπου έχουν μάθει να εκτιμούν πλέον τη φιλία, ώστε όταν έρθει η μέλουσα δόξα, θα δει ότι η φιλία είναι μέγιστη αξία εκεί. Και θα έχει τα μάτια να το δει, γιατί τα μάτια του ήδη το ποθούν. Θέλει έναν κόσμο στον οποίο είμαστε όλοι γνήσιοι φίλοι ο ένας του άλλου. Ή κάποιος άλλος μπορεί να έχει υπερηφάνεια, έτσι, και μια ασθένεια του φανερώνει την πραγματική του αξία και τον κάνει να αντιληφθεί την αξία της ταπεινοφροσύνης στη ζωή του. Άλλο παράδειγμα. Θα μπορούσα να βάλω, αδελφοί, πόσα και πόσα παραδείγματα. Πρέπει να τα σκεφτείτε και λίγο μόνοι σας. Βλέπετε όμως ότι όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν ανακατάταξη αξιών και ανάπτυξη αρετών. Οπότε το ρητό που λένε όλοι, υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα υγεία. Ισχύει, αδελφοί? Ισχύει? Να ρωτήσω, τι είναι καλύτερο? Να πεθάνει ένας άνθρωπος στα 80 του χωρίς αγάπη μέσα του ή να πεθάνει ένας άνθρωπος στα 20 του με μια καρδιά γεμάτη αγάπη? Τι είναι σημαντικότερο, η αγάπη ή η υγεία, πείτε μου? Τι είναι σημαντικότερο, πλούτος ή η δικαιοσύνη? Και πάει λέγοντας, αδελφοί. Βλέπετε ότι πόσο εύκολα υιοθετούμε όλες τις αξίες αυτού του κόσμου. Το ζήτημα είναι κατά πόσο έχουμε υιοθετήσει τις αξίες της Βασιλείας των Ουρανών, τις αρετές τις οποίες ο Θεός θέλει να έχουμε. Σε άλλο το κείμενό μας λέει ότι υπάρχει κάτι πολύ σημαντικότερο από τα παθήματα του παρόντος. Είδαμε λοιπόν το πρώτο σημείο ότι όταν κοιτάμε μέλλον και παρόν, δεν είναι άξιο το παρόν να συγκριθεί, τα παθήματα του παρόντος να συγκριθούν με τη μέλουσα δόξα. Αλλά ο Παύλος το συνεχίζει, το μέλλον θα φανερώσει
την πραγματική μας αξία, την κρυμμένη μας αξία στο παρόν. Διαβάζω το εδάφιο 19. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Η προσδοκία της κτήσεως είναι η φανέρωση των Υιών του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός που περιμένουμε. Εδώ είναι η συνέχεια από αυτά που λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή, αδελφοί. Ο Θεός μας έχει δώσει το πνεύμα της υιοθεσίας με το οποίο κράζουμε Αβά ο Πατήρ. Με άλλα λόγια, το πνεύμα τι κάνει τώρα? Ενεργεί κρυφά στις καρδιές μας, στις καρδιές όλων των πιστών και μας δίνει την αυτοσυνειδησία ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και άρα μπορούμε να τον πλησιάζουμε με παρησία, σαν παιδιά του. Και να προσευχόμαστε και να του μιλάμε ως παιδιά του. Αυτό το ζούμε σήμερα, τώρα, στο παρόν. Και αν δεν το ζούμε, μπορούμε να το ζούμε, αν θελήσουμε. Αλλά εδώ μας λέει κάτι διαφορετικό για το μέλλον. Μας λέει ότι η κτήση ολόκληρη περιμένει τη φανέρωση των γιών του Θεού. Δηλαδή η κτήση περιμένει να φανερωθεί αυτό που τώρα γνωρίζουν οι καρδιές μας. Τώρα, εγώ ή εσύ, έχουμε το πνεύμα και μαρτυρεί στις καρδιές μας ότι είμαστε παιδιά του. Τότε όμως θα φανερωθεί και σε όλους τους άλλους ότι είμαστε παιδιά του. Για φαντάσου τι σημαίνει αυτό. Τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, υπάρχουν όλα αυτά τα show, τα διάφορα που αναδεικνύουν ταλέντα, έτσι. X Factor, The Voice και τα λοιπά, τα ξέρετε. Και βέβαια υπάρχουν τα διάφορα ευτράπελα μέσα σε αυτά τα show, αλλά κατά κάποιο τρόπο όλοι περιμένουν να δουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα μέσα σε αυτά. Να έρχεται ένα άτομο στη σκηνή, να τραγουδήσει και το βλέπουν οι κριτές και το βλέπει ο κόσμος και δεν γεμίζει το μάτι κανενός. Θυμάστε Susan Boyle, αν θυμάστε εκείνο το όνομα. Οι κριτές το υποτιμούν. Ο κόσμος παρακολουθεί αδιάφορα. Και ύστερα αυτό το άτομο βγαίνει στη σκηνή και τραγουδάει και βγάζει μια υπέροχη φωνή. Ξαφνιάζει τους πάντες και φεύγει από τον χώρο της ασημαντότητας και γίνεται star μέσα σε μια στιγμή. Εδώ είναι το ζήτημα. Ο Θεός μας έχει καλέσει να είμαστε παιδιά Του και το μαρτυρεί αυτό στη συνείδησή μας. Αλλά όσο ζούμε και πολιτευόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τι μας κάνει διαφορετικούς? Μοιάζουμε με όλους τους άλλους ανθρώπους. Αλλά εδώ είναι, το να γνωρίζεις μέσα σου την αξία που ο Θεός σου δίνει. Οι άλλοι να μην έχουν δει την αξία σου, να υποτιμούν την αξία σου. Και έρχεται ο λόγος και λέει ότι κάποια μέρα θα φανερωθεί σε όλους η πραγματική αξία των τέκνων του Θεού. Έρχεται η μέρα της φανέρωσης, της δικαίωσης εκείνων που ζήσαν για τη δικαιοσύνη. Σήμερα μπορεί κάποιοι να τους καταφρονούν, να μην τους δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Κάποια μέρα όμως, αυτοί θα λάμπουν σαν τα αστέρια, μας λέει κι αλλού. Εδώ βέβαια θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει το εξής, ότι αυτό ωραίο που λες, αλλά κάπως ατομιστικό ίσως. Εγώ θα δικαιωθώ, εγώ θα έχω τη σωτηρία, εγώ θα πάω στον ουρανό και τα λοιπά. Και είναι και, και αυτό το σημείο στο οποίο και ο Μάρξ έκανε την κριτική του στο χριστιανισμό, ότι μας τάζει ο Θεός ένα μέλλον θαυμαστό, αλλά το κάνει για να σκύβουμε απλά το κεφάλι μας στο παρόν. Είναι όμως έτσι? Δεν ξέρω αν προσέξατε μια φρασούλα εδώ πέρα. Η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως. Η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως. Αυτό δεν ακούγεται τόσο ατομικό. Μοιάζει να έχει λίγο ευρύτερη εμβέλεια από το ένα ή το άλλο πρόσωπο. Και δείτε πώς το συνεχίζει. Και εδώ είναι το επόμενο. Το μέλλον είναι η απελευθέρωση όλης της κτήσης από τη ματαιότητα του παρόντος. Αυτό περιμένουμε. Κοιτάξτε το επόμενο εδάφιο, το εδάφιο 20. Επειδή οι κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτή, επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού.
Είναι προφανές ότι ο Παύλος μας δείχνει κάτι πολύ μεγαλύτερο εδώ από την ατομική μας σωτηρία. Δυστυχώς είναι πολλοί που νομίζουν ότι η σωτηρία είναι ότι βασικά όλος ο κόσμος καταδικάζεται και χάνεται, αλλά ευτυχώς εμείς οι λίγοι που είμαστε πιστοί σωζόμαστε και μας παίρνει ο Θεός τον πλανήτη ουρανό και αποφεύγουμε εδώ πέρα τα δεινά. Είναι λίγο βαθύτερο, αδελφοί. Εδώ είναι σαφές ότι δεν μιλάει μόνο για ατομική σωτηρία, αλλά για την εκπλήρωση του σκοπού της δημιουργίας του κόσμου. Στη δημιουργία τι είχε γίνει? Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, θα θυμάστε. Αυτό σήμαινε ότι έπλασε τον άνθρωπο για να του μοιάζει. Να έχει δηλαδή ο άνθρωπος τον ίδιο χαρακτήρα με το Θεό. Είναι Άγιος ο Θεός, να είναι Άγιος και ο άνθρωπος. Είναι δίκαιος ο Θεός, να είναι δίκαιος και ο άνθρωπος. Δείχνει έλεος ο Θεός, να δείχνει έλεος και ο άνθρωπος. Είναι αγάπη ο Θεός, να είναι αγάπη και ο άνθρωπος. Ώστε κάθε φορά που θα συναντάς έναν άνθρωπο, να είναι σαν να συναντάς όλες τις αρετές του Θεού αναπαραγόμενες σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο σκοπός. Ύστερα προσέξτε, ως εικόνα Θεού, με τον χαρακτήρα του Θεού, καλείται ο άνθρωπος να αυξάνεται, να πληθύνεται, να κυριεύσει τη γη και να εξουσιάζει επάνω σε αυτήν. Προσέξτε, να εξουσιάζει. Δεν λέει να εξουσιάζει όπως να είναι. Δεν λέει να εξουσιάζει αυθαίρετα. Δεν λέει λευκή επιταγή, εξουσιάστε, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν λέει αυτό. Λέει να εξουσιάζεται ως εικόνα Θεού επάνω στη γη. Έτσι να εξουσιάζεται. Δηλαδή να εξουσιάζεται εσείς πάνω στη γη, σας δίνω αυτό το δικαίωμα εφόσον εξουσιάζεται με τον δικό μου χαρακτήρα. Όπως θα έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση σας. Αυτή ήταν η κλίση του ανθρώπου. Στον Ψαλμό 8:6 λέει κατέστησας τον άνθρωπον Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού. Όμως αυτό ακριβώς, αδελφοί, επειδή ο Θεός έδωσε τέτοια εξουσία στον άνθρωπο, αυτό εξηγεί ακριβώς τι συνέβη στη δημιουργία. Γιατί ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και αυτό σημαίνει ότι η εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο αμαυρώθηκε, μολύνθηκε, επηρεάστηκε. Και εδώ είναι το ζήτημα. Επειδή ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία, όταν έπεσε ο άνθρωπος, έπεσε και η δημιουργία. Γιατί βρισκόταν κάτω από την εξουσία του ανθρώπου. Καταραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Η κτήση δεν έπεσε εκουσίως, έπεσε εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Ο Θεός επιτρέπει τη δημιουργία του να πέσει στο επίπεδο του πεπτοκότος ανθρώπου. Δηλαδή, πέφτουμε εμείς στην αμαρτία και πέφτει και η δημιουργία στο επίπεδο το δικό μας για να ταιριάξει με το δικό μας πέσιμο. Ένας μάταιος κόσμος που ταιριάζει στον μάταιο νου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος στράφηκε στη ματαιότητα και ο κόσμος προσαρμόστηκε και έγινε μάταιος για τον άνθρωπο. Και έτσι όλα είναι αλλοιωμένα πλέον. Όλα φαίνονται διαφορετικά. Η απληστία τα επηρεάζει όλα. Όλα, προσέξτε. Αν αυτά τα μάτια, πίσω από αυτά τα μάτια βρίσκεται η απληστία, αυτό επηρεάζει τον τρόπο που βλέπω τα πάντα γύρω μου. Έτσι. Αν δεν έχω απληστία, βλέπω αντικείμενα, πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις, τη γη ολόκληρη, με άλλα μάτια. Αν έχω όμως απληστία, τα βλέπω όλα διαφορετικά. Έτσι δεν είναι? Και βάλτε όλα τα αμαρτήματα που μπορώ να έχω μέσα στο νου μου, που επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο. Για παράδειγμα, η μόλις του περιβάλλοντος σήμερα οφείλεται εν πολλοίς στην απληστία του ανθρώπου. Ματαιότητα λοιπόν. Η κτήση υπετάγει στη ματαιότητα. Ξέρετε πόσα μπορείτε να μάθετε για τη ματαιότητα, διαβάζετε το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Ματαιότητα είναι η οπτική αυτή που βλέπει τη διαρκή επανάληψη της ζωής, τον κύκλο της φθοράς, την καταστροφή.
ή βλέπει τη ματαιότητα του κόπου μας πάνω στη γη, που μπορεί να καταβάλουμε κόπο μια ολόκληρη ζωή μόνο και μόνο για να τον βλέπουμε να πηγαίνει χαμένο στο τέλος, καμιά φορά εν μια νυχτή. Η ασημαντότητα που νιώθουμε σαν άτομα, ζούμε μια ζωή, πεθαίνουμε, λένε κάποια λόγια στην κηδεία μας καλά, μπορεί να μας θυμούνται λίγο και μετά προχωράει η ζωή για όλους. Από τη δική μας οπτική γωνία, όλα είναι απελπιστικά, αλλά από την οπτική γωνία της πρόθεσης του δημιουργού μας, ακόμα και η υποταγή της δημιουργίας στη ματαιότητα εξυπηρετούσε τον τελικό σκοπό του Θεού. Ακόμα και οι θλίψεις οδηγούν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την ανανέωση του εσωτερικού μας ανθρώπου. Όπως ο άνθρωπος που έχει πέσει στην αμαρτία χρειαζόταν έναν κόσμο πεσμένο ως περιβάλλον του, έτσι και ο σωσμένος άνθρωπος του μέλλοντος θα έχει ως περιβάλλον του ένα νέο κόσμο, ανανεωμένο, νέους ουρανούς και νέα γη. Η κτήση θα μεταβεί από τη δουλεία της φθοράς στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Εμείς θα είμαστε διαφορετικοί και ο κόσμος θα είναι διαφορετικός, ταιριαστός στον καινούριο μας εαυτό. Αυτή είναι η ελπίδα μας, η προσδοκία μας. Αλλά όσο ζούμε εδώ έχουμε τους στεναγμούς μας και εδώ είναι το τέταρτο σημείο, ότι οι στεναγμοί και οι οδύνες της κτήσης στο παρόν είναι αυτές που φέρνουν το προσδοκόμενο μέλλον. Κοιτάξτε το εδάφιο 22. Επειδή εξεύρουμε ότι πάσα η κτήσης συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Οι λέξεις αυτές περιγράφουν τον κόσμο μας, έτσι. Μύρια προβλήματα, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, καταστροφή των δασών, απώλεια ολόκληρων ζωικών ειδών, καταστροφή οικοσυστημάτων, και ύστερα είναι ο πόλεμος και το έγκλημα, η κοινωνική αναταραχή. Να μην μπούμε για το πώς οι κυβερνώντες από τη μια μας λένε να πληρώνουμε τους φόρους μας και από την άλλη στέλνουν τα χρήματά τους στον Παναμά. Όλος ο κόσμος, το λιγότερο δυσλειτουργικός. Η κτήση δεν πλάστηκε από τον Θεό για να την βιάσουμε εμείς. Όταν λέει ότι στενάζει και αγωνιά, αυτό δείχνει ότι αυτός ο κόσμος υποφέρει. Δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Θέλει και η ίδια η κτήση να λυτρωθεί από αυτή την κατάσταση. Δεν στενάζει μόνο και αγωνιά, συστενάζει και συναγωνιά. Όλα μαζί βγάζουν αυτό το μήνυμα, αυτή την κραυγή. Όμως εδώ, ακόμα και εδώ αδέλφια, υπάρχει μια νότα ελπίδας. Γιατί το κείμενο δεν λέει συστενάζει και συναγωνιά, λέει συστενάζει και συνοδύνει. Συνοδύνει. Και αυτό το ρήμα το χρησιμοποιεί σκόπιμο ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Γιατί υπονοεί τις οδύνες της μάνας την ώρα που γεννά. Οι οδύνες της μάνας δεν είναι οδύνες που οδηγούν στο θάνατο, είναι οδύνες που οδηγούν στη ζωή. Παρόλο που είναι οδύνες, ξέρουμε ότι κάτι καλό έρχεται ύστερα από αυτές. Θυμάμαι, είχα ακούσει, διαβάσει τα λόγια ενός γυναικολόγου που είχε κάνει πόσες... το και τους, ναι, και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, έγραψε το εξής, ότι είμαι, λέει, σε αυτό το επάγγελμα 30 χρόνια... Έχω δει τόσες γυναίκες να γεννάνε, να περνάνε πολλές φορές από φρικτούς πόνους. Και λέει, όλες μα όλες, χωρίς καμία εξαίρεση, μόλις γεννιέται το μωρό, δεν σκέφτονται τον εαυτό τους, αμέσως ρωτάνε πώς είναι το μωρό. Αμέσως τα πάντα, όλες οι οδύνες ξεχάστηκαν, ήρθε το βρέφος, ήρθε το καινούριο. Αυτό ταιριάζει με τα λόγια του Παύλου. Δεν μπορεί να συγκριθεί η οδύνη της παρούσας στιγμής με το μέλλον που ο Θεός προετοιμάζει για μας. Και εδώ έρχεται ο Παύλος να μας πει και κάτι ακόμα. Οι οδύνες, η αγωνία, η στεναγμή της κτήσης, αλλά είναι και η δική μας στεναγμή μαζί με αυτούς. Εδάφιο 23. Και ουχή μόνον αυτή, αλλά και αυτή δηλαδή η δημιουργία, αλλά και αυτή εμείς, ήτινες, έχουμε την απαρχήν του πνεύματος. Και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Βρισκόμαστε και εμείς μέσα στην οδύνη της κτήσης.
τη βιώνουμε κι εμείς προσωπικά, είναι οδύνη τόσο βαθιά που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Στενάζει η κτήση, στενάζουμε κι εμείς. Σας έχει συμβεί ποτέ ο πόνος να είναι τόσο βαθύς που να μην βρίσκεις λόγια να τον εκφράσεις? Να μην μπορείς να περιγράψεις με λόγια τον πόνο που νιώθεις? Και εδώ έρχεται ο Θεός να μας πει ότι ακόμα και εκεί είναι μαζί μας. Εμείς που στενάζουμε, αδελφιά, είμαστε εμείς οι ίδιοι που έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Η πρώτη οριστική στιγμή που μας ενσωματώνει στο σκοπό του Θεού για όλο τον κόσμο είναι η δωρεά, η απαρχή του Πνεύματος. Ναι, το Πνεύμα, λέει, μαρτυρεί στις καρδιές μας ότι είμαστε τέκνα Θεού, αλλά βιώνουμε αυτή τη ζωή σε περιορισμένο βαθμό. Το Πνεύμα είναι η απαρχή, είναι ο πρώτος καρπός, είναι η σφραγίδα, είναι ο αραβώνας. Είναι η βεβαίωση στο παρόν ότι έπεται συνέχεια. Αν η δωρεά του Πνεύματος μας ενισχύει και μας βοηθάει στη ζωή μας, αν το Πνεύμα του Θεού παράγει όμορφο και καλό καρπό στη ζωή μας, εκεί έχουμε τη διαβεβαίωση ότι έρχεται για όλους μας ένα καλύτερο μέλλον στα χέρια του Θεού, στο νέο κόσμο του Θεού. Κάποιος είχε πει ότι το να ανταποκριθεί κανείς στο έργο του Πνεύματος της αγάπης είναι το να αναπνέει το οξυγόνο του ουρανού. Ο Παύλος κι αλλού λέει ότι σε τούτο το γήινο σκήνομα, στη Β' Κορινθίους λέει παρόμοια πράγματα, λέει σε τούτο το γήινο σκήνομα στενάζομεν επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριον ημών, το ουράνιον, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλομεν ουχή να εκδυθόμεν αλλά να επενδυθόμεν για να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Εκείνος Θεός της έπλασεν ημάς δι' αυτό τούτο, είναι ο Θεός ως της και έδωκεν εις ημάς τον αραβώνα του Πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε και ξέροντες ότι ενώσου ενδυμούμεν το σώματι, αποδημούμεν από του Κυρίου, διότι περπατούμεν δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Προσέξτε τι είναι η προσδοκία μας, η υιοθεσία μας. Μα το Πνεύμα μας λέει ότι είμαστε γη, αλλά έρχεται εκείνη η μέρα της πλήρους υιοθεσίας που ο Θεός Πατέρας θα μας δεχτεί στην αγκαλιά Του. Και θα είμαστε γη Του και θα φανερωθεί αυτό. Και θα λυτρωθούν τα σώματά μας από τη φθορά. Άρα τι είναι η ζωή μας τώρα? Η ζωή μας τώρα είναι ζωή ελπίδας για το μέλλον που ο Θεός έχει για μας. Κοιτάξτε το εδάφιο 24. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ή της βλέπετε δεν είναι ελπής. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει της, δια τι και ελπίζει. Εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Με την ελπίδα ή μέσα στην ελπίδα εσώθημεν. Δείτε το παράδοξο εδώ. Η ελπίδα έχει αναφορά στο μέλλον, αλλά το εσώθημεν έχει αναφορά στο παρελθόν και στο παρόν. Εσώθημεν. Μας λέει ο Παύλος ότι είναι μια πραγματικότητα που ήδη την απολαμβάνουμε. Εσώθημεν. Δεν λέει σωζόμαστε. Λέει σωθήκαμε. Δεν ζούμε μέσα σε όλα αυτά που περιμένουμε. Δεν έχουμε όλα αυτά που περιμένουμε. Ζούμε το στεναγμό μας, ζούμε την αδυναμία μας, αλλά έχουμε σωθεί. Και προσέξτε ότι το εσώθημεν είναι ο μόνος τρόπος για να κατανοήσει κανείς τη χριστιανική ζωή. Δεν λέει ελπίζουμε να σωθούμε. Λέει ότι σωθήκαμε και ελπίζουμε. Δεν λέει ότι καθώς ελπίζουμε σωζόμαστε. Λέει ότι σωθήκαμε και επειδή σωθήκαμε ελπίζουμε. Ούτε γράφει εσώθημεν μεν, αλλά μετά κάναμε μια αταξία και ξεσώθημεν. Αν ήταν έτσι η σωτηρία, αδελφοί, όλη μας η ενέργεια σε όλη αυτή την επίγεια ζωή που θα ζούσαμε, όλη μας η ενέργεια θα κατανολωνόταν στο να αναρωτιόμαστε αν τελικά θα σωθούμε. Πότε θα γευόμασταν τη χαρά της σωτηρίας? Αν ήταν πάντα η σωτηρία μας εναμφιβόλο,
Σήμερα καλά τα πάω, νιώθω καλά με τον Κύριο, εντάξει. Αύριο όμως είμαι σε κατάθλιψη, δεν τα πάω καλά, σκόνταψα, έκανα κτλ. Θα ήμασταν όλη μας τη ζωή μέσα στις ενοχές βουτυγμένοι και ποτέ χαρούμενοι εν Χριστώ. Εδώ λέει επειδή σώθηκες ελπίζεις. Δηλαδή έχεις βέβαιη ελπίδα επειδή έχεις βέβαιη σωτηρία. Άμα δεν ξέρεις ότι σώθηκες, τότε δεν ξέρεις αν μπορείς να ελπίζεις. Δεν μπορείς να έχεις σωθεί και να ελπίζεις να σωθείς, έτσι. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ ελπίζω να σωθώ. Δεν μπορείς να λες και σώθηκα και ελπίζω να σωθώ. Αφού σώθηκες, δεν ελπίζεις να σωθείς, αυτό είναι δεδομένο. Ελπίζεις για το τι θα σου φέρει αυτή η σωτηρία. Ο Παύλος λέει έχει σωθεί και τώρα δεν ελπίζεις να σωθείς, ελπίζεις αυτό που έχει υποσχεθεί ο Θεός στους εσωσμένους. Σήμερα, τώρα, έχεις την απαρχή του Πνεύματος. Σήμερα, τώρα, το Πνεύμα μαρτυρεί στην καρδιά σου ότι είσαι τέκνο του Θεού. Αύριο, τότε, θα το φανερώσεις σε όλο τον κόσμο. Δεν λέει, θα το μάθεις τότε αν ήσουν ή δεν ήσουν τέκνο του Θεού. Σου λέει ότι εσύ είσαι. Και το Πνεύμα σε διαβεβαιώνει ότι είσαι τώρα και τότε θα το μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος. Ύστερα ο Παύλος χρησιμοποιεί μια απλή λογική εδώ πέρα. Ελπίδα υπάρχει, λέει, για κάτι που δεν το βλέπεις. Γιατί αν το βλέπεις δεν είναι ελπίδα. Πολύ απλό. Εδώ τα λόγια του, ξέρετε, θυμίζουν πάρα πολύ το 5ο κεφάλαιο. Απλά σας διαβάζω τι είχε πει τότε. Καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξας του Θεού. Ρωμαίους 5. Και όχι μόνο τότε, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γινώσκοντας ότι οι θλίψεις εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπίζει δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Η ίδια σκέψη. Βέβαια η ελπίδα, επειδή ο Χριστός πρώτος έχει αναστηθεί. Και επειδή το Πνεύμα μας έχει δοθεί ως απαρχή. Αλλά κάτι βαθύτερο θέλω να μας πει εδώ, αδελφοί. Η όραση είναι συνδεδεμένη με αυτόν τον κόσμο της φθοράς, της πτώσης. Ενώ ο Θεός μας υπόσχεται ένα νέο κόσμο αυθαρσίας. Με άλλα λόγια, ο Θεός με το Πνεύμα Του μας καλεί να δούμε πέρα από τα βλεπόμενα. Μας δίνει μάτια το Πνεύμα Του να δούμε πέρα από όλα αυτά. Αν νιώθεις εδώ στη γη αυτή, σαν στο σπίτι σου, ότι όλα βολικά, εντάξει, μια χαρά. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν στενάζω για τίποτα άλλο. Μήπως δεν έχεις αντιληφθεί, μήπως δεν είσαι καν του Χριστού. Μήπως δεν έχεις λάβει το Πνεύμα Του. Γιατί το Πνεύμα παράγει μέσα σου την επιθυμία, τον πόθο, την νοσταλγία για την προσδοκία του κόσμου όπως θα έπρεπε να είναι, του δίκαιου κόσμου, της αυθαρσίας του Θεού. Αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει ακόμα, αδέλφια, αλλά υπάρχει στις καρδιές εκείνων που έχουν το Πνεύμα του Θεού. Η καρδιά μας ήδη τον ποθεί, τα μάτια μας γυμνάζονται για να τον δουν κάποια μέρα. Αλλά προς το παρόν βλέπουμε ως εν κατόπτρο ανοιγματοδός, σαν μέσα από μια ομίχλη όπου υποψιάζεσαι ότι πίσω από αυτή την ομίχλη υπάρχει κάτι θαυμαστό, ένα φοβερό τοπίο που έρχεται. Απέραντη ομορφιά. Και δεν ξέρεις πώς να εκφράσεις τα λόγια του πόθου σου για το Θεό. Αλλά εκεί ακριβώς είναι που βοηθάει ο Θεός. Ερχόμαστε στο τελευταίο. Μέσα στο παρόν. Το πνεύμα του μέλλοντος συνοδεύει τις προσευχές μας στον Πατέρα στο παρόν. Διαβάζουμε το εδάφιο 26. Ο Σαύτος δε και το Πνεύμα συμβοηθεί. Το κείμενο λέει συναντιλαμβάνεται. Εις τας ασθενίας ημών. Επειδή το τι να προσευχηθούμε ενώς πρέπει, δεν εξεύρωμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει, το κείμενο λέει υπερεντυγχάνει. Υπέρ ημών, διαστηναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει, εντυγχάνει υπέρ των Αγίων. Θυμάστε στο κεφάλαιο 7 έλεγε ο Παύλος για τον νόμο που μας δείχνει και μας φανερώνει την ασθένειά μας. Είμαστε αδύναμοι, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στον νόμο του Θεού. Ο νόμος μας το εμπέδωνε αυτό, μας το υπογράμμιζε. Μας έδειχνε ότι πώς πρέπει να είμαστε και πώς δεν είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε.
Αλλά το Πνεύμα, λέει ο Παύλος, έρχεται και συμβοηθεί στην ασθένειά μας. Και εδώ είναι η διαφορά. Το Πνεύμα δεν είναι ένας μακρινός, απόμακρος, ουράνιος μεσίτης, αλλά είναι η βοήθεια του Θεού μέσα μας. Το Πνεύμα δεν ακυρώνει την ανθρώπινη ασθένεια, δεν ακυρώνει την ανθρώπινη αδυναμία, δεν τη σβήνει, δεν την καταργεί. Όμως, το Πνεύμα εργάζεται μέσα σε αυτή την αδυναμία, ώστε αυτή να μην καθορίζει το μέλλον του πιστού. Η σωτηρία στο παρόν ενεργεί μέσα από την αδυναμία και την ασθένεια του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι πρακτικό, αδέλφια, στη ζωή όλων μας. Θυμηθείτε τα λόγια που άκουσε ο Απόστολος Παύλος όταν προσευχόταν για το σκόλοπά του. Προσέξτε πώς το εφαρμόζει στη ζωή του, στα προβλήματά του. Είχε ένα πρόβλημα, ένα σκόλοπα, δεν ξέρουμε τι ήταν. Και προσεύχεται στο Θεό. Και ποια είναι η απάντηση που λαμβάνει? Αρκεί είσαι η χάρις μου. Διότι η δύναμή μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν, και τώρα ακούστε τα λόγια του Παύλου. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν. Θέλω καυχηθεί μάλλον εις της αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού. Ποιος άνθρωπος τα λέει αυτά? Βρείτε μου έναν άνθρωπο που μπορεί να μιλήσει έτσι, αν δεν υπάρχει Χριστός και Πνεύμα Άγιο. Και συνεχίζει, όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στενοχωρίας υπέρ του Χριστού, διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Ζούμε σε έναν κόσμο φθοράς και η δύναμη του Θεού είναι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και σε κάθε άνθρωπο που έχει το Πνεύμα του Θεού. Ναι, δεν έχει αναστηθεί το σώμα του ακόμα, αλλά αυτά είναι αναστημένα λόγια. Αυτή είναι η αντίθεση της δόξας του μέλλοντος με τις παρούσες θλίψεις. Και το Πνεύμα, λέει ο Παύλος, μας βοηθά στις δικές μας προσευχές. Πώς? Όχι με το να μας δίνει τα σωστά λόγια να πούμε. Λες και αν πούμε τα σωστά λόγια, θα είναι το μαγικό κλειδί για να εκπληρωθεί αυτό που ζητάμε. Το είπα σωστά, άρα το άκουσα στο σωστά, θα γίνει. Ούτε θα μας δώσει το Πνεύμα εφράδια λόγου, αδελφοί, για να μας ζηλεύουν και οι μεγάλοι λογοτέχνες. Όχι, αδελφιά, το Πνεύμα θα είναι μαζί μας, μεταφράζοντας τις ασυνάρτητες κραυγές της οδύνης μας προς το θρόνο του Θεού. Το Πνεύμα λειτουργεί ως μετασχηματιστής, θα λέγαμε, που δίνει νόημα στις εικαισίες μας, ακόμα και όταν αυτές είναι ατελείς, μπερδεμένες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που βιώνουμε. Υποτίθεται ότι υπάρχει σωστός τρόπος προσευχής, όπου το πλάσμα λέει όλα τα σωστά λόγια στον πλάστη. Αλλά επειδή εμείς δεν ξέρουμε να εκφράσουμε αυτά τα λόγια, μας δίνεται το Άγιο Πνεύμα για να μεταφράζει τις άγαρμπες προσευχές μας. Το πραγματικό ζητούμενο στην προσευχή, αδέρφια, δεν είναι τα σωστά λόγια. Το πραγματικό ζητούμενο στην προσευχή είναι η κραυγή στο Θεό που προϋποθέτει την ανάγκη για το Θεό. Τι ήταν αυτό που μας χώρισε από το Θεό? Δεν ήταν η υπερηφάνεια μας όταν σταθήκαμε και είπαμε «Δεν σε χρειάζομαι, προχωράω μόνος μου, στέκομαι στα πόδια μου». Η ουσία της προσευχής είναι ότι πέφτεις στα γόνατά σου και λες «Δεν μπορώ μόνος μου, σε έχω ανάγκη, Θεέ μου». Και αυτός είναι εκεί. Είπαμε για κραυγή και πόνο και οδύνη που δεν μπορεί να το εκφράσει με λόγια. Στο μεγαλύτερο πόνο μας, το Άγιο Πνεύμα είναι εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν πονάμε τόσο πολύ που το μόνο που μπορούμε να βγάλουμε είναι μια κραυγή, μας λέει ο Παύλος, αυτή την κραυγή το Πνεύμα τη μεταφράζει στο Θεό. Είναι μαζί σου εκεί το Πνεύμα του Θεού. Είναι παρόν. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Το Χριστό πάνω στο Σταυρό να κράζει στον Πατέρα, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Και αλλού ο Παύλος να γράφει την ώρα εκείνη που ο Χριστός έλεγε «Με εγκατέλειψες». Τι του έλεγε του Θεού Πατέρα? «Θεέ μου, Θεέ μου,
με εγκατέλειψες, αλλά είσαι Θεός μου. Και την ίδια ώρα λέει ο Παύλος, ο Θεός ήτο εν αυτό διαλάσσον τον κόσμον προς εαυτόν. Δεν τον είχε εγκαταλείψει. Δεν μας έχει εγκαταλείψει. Ο Θεός λοιπόν ξέρει το φρόνημα του Πνεύματος. Και ξέρει ότι το Πνεύμα εικαιτεύει για μας κατά Θεόν. Δηλαδή όχι όπως είμαστε εμείς με τους εγωισμούς μας και τις υπερηφάνειές μας και όλες τις ελλείψεις μας και τις αμαρτίες μας, γνωστές και άγνωστες. Το Πνεύμα φέρνει αυτά τα λόγια στο Θεό με τρόπο που να είναι αποδεκτός στο Θεό. Ο Άγιος Θεός δέχεται τις προσευχές μας. Επειδή το Άγιο Πνεύμα αγιάζει τις προσευχές μας. Κάποιοι λένε εδώ πέρα ότι αυτό που γίνεται εδώ με το Πνεύμα μπορεί να έχει μια σχέση με τη γλωσσολαλιά. Κάποιοι το πιστεύουν έτσι, κάποιοι το πιστεύουν αλλιώς. Σε όλους τους κύκλους υπάρχουν διάφορες απόψεις. Αλλά θέλω να πω το εξής, αδελφοί. Είτε είναι έτσι, είτε είναι αλλιώς, η ουσία είναι μία. Ότι το Πνεύμα παίρνει την γραυγή της ανάγκης και του πόνου μας και της εξάρτησής μας από το Θεό και την ερμηνεύει στο Θεό. Εάν είναι και η γλωσσολαλιά, τότε η γλωσσολαλιά εδώ είναι μια έκφραση οδύνης ενώπιον του Θεού, είναι μια παραδοχή αδυναμίας, δεν έχω λόγια Κύριε με τα οποία να εκφράσω τον πόνο μου. Είναι λοιπόν το μήνυμά μας για όλους, όπως και αν προσευχόμαστε, το Πνεύμα του Θεού είναι εκεί και μπορεί να πάρει τα λόγια μας τα φτωχά και να τα κάνει ύμνο στον Πατέρα Θεό μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Ας ψάλλουμε, αδελφοί.